Πάμε τώρα να μιλήσουμε, όπως είπαμε και πριν, με την Φυτιά της Βέρειας θα συνδεθούμε και έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα Δευτέρα εδώ τον πατέρα Λουκά Πέκαλη, ο οποίος είναι και ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, ο οποίος εορτάζει βέβαια, σήμερα το απόγευμα έχετε τον Εσπερινό Πάτερ, την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε. Κυρίου, καλησπέρα, να καλησπηρίσουμε την εκπομπή του 4Ε και όλη την Ελλάδα από την όμορφη και ορεινή μας Φυτιά. Να πούμε καταρχάς, πριν πούμε για τους εορτασμούς, πού βρίσκεται η Φυτιά, για όσους δεν γνωρίζουν τώρα, μας ακούνε από άλλη περιοχή. Η Φυτιά βρίσκεται στη Βέρη, είναι ένα ορεινό χωριό με 300 κατοίκους. Να πούμε πως έχει δύο μεγάλες εκκλησίες και 4 εξοκλήσια. Πολύ παράδοση και οι πιστοί εδώ πέρα στο χωριό έχουν πάρα πολύ αγάπη για τα ήθη και τα έθιμα, αλλά κυρίως για τον ίδιο τον Χριστό. Εμείς έχουμε ενημερωθεί και για τις δράσεις που πραγματοποιείτε για την νεολαία μας, Πάτερ, και είναι ιδιαίτερη χαρά μας, πραγματικά. Αυτό είναι αλήθεια, καθώς όσο μπορούμε και λόγω της ηλικίας μου, βλέπω ότι και ο κόσμος ζητάει έτσι ανθρώπους με ενέργεια. Έχουμε κάνει, πιστεύω, εδώ με τη διακονία των ανθρώπων πάρα πολύ μεγάλο έργο και στα παιδιά και εδώ με πολλές δράσεις τα οποία αυτά φαίνονται βέβαια και στη διαδικτυακή πύλη στο Facebook, όπου όποιος θέλει μπορεί να μπει και να δει τα έργα μας. Έχουμε κάνει παραδοσιακούς χορούς, έχουμε κάνει την ανασύσταση του φιλοπτώχου, κάνουμε χειροτεχνίες, έχουμε χώρο κατηχητικού και όλα αυτά φυσικά φαίνονται μέσα στο Facebook. Τώρα, εσείς σήμερα το απόγευμα έχετε τον Πανγενικό Εσπερινό, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί βέβαια για τους εορτασμούς μιλάμε, γιορτάζει ο Άγιος Νικόλαος, είναι αφιερωμένος ο ναός, ο κεντρικός ναός του χωριού, έτσι της Φυτιάς. Ναι, ναι. Σήμερα γιορτάζουμε, σήμερα έχουμε πανήγυρι. Η Φυτιά χαίρεται και πανηγυρίζει και τιμά τον Άγιό της. Για πρώτη φορά σήμερα, στα τόσα χρόνια, θα βγει και η εικόνα από το τέμπλο, η εικόνα έτσι που προσκυνάει ο κόσμος, προκειμένου να γίνει περιφορά γύρω από το χωριό. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στο χωριό μας, έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε την πίστη των πιστών και να δώσουμε μια νότα ελπίδας, χαράς και πνευματικής έτσι αναζωογόνησης. Κάποιος που μας ακούει τώρα θα λέει ένα ορεινό χωριό, έχει εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο. Πώς προέκυψε αυτό, γνωρίζουμε, γιατί ξέρετε, συνήθως είμαστε στις παραθαλάσσιες περιοχές, εκεί ο Άγιος Νικόλαος, για τους θαλασσινούς, για τους ανθρώπους της θάλασσας. Αυτήν την πληροφορία δεν τη γνωρίζουμε ούτε εγώ προσωπικά, αλλά ούτε και οι κάτοικοι τους οποίους είχα ρωτήσει. Γιατί και εγώ γνωρίζω ότι εννοείται συνήθως σε λιμάνια, στις θάλασσες, εκεί πέρα έχουμε εξοκλήσει και η εκκλησία στο Αγίου Νικολάου. Αυτό που ξέρω είναι ότι η καρδιά του Αγίου Νικολάου, έτσι η πνευματική καρδιά του Αγίου Νικολάου, χτυπάει ακόμα και στο ορεινό μας χωριό. Και αύριο έχουμε τον όρθρο βέβαια για την πανηγυρική θεία λειτουργία προς τιμήν του πολιούχου της Φυτιάς. Αύριο ναι, έχουμε τον όρθρο, την πανηγυρική θεία λειτουργία, όπου έτσι κάθε χρόνο προετοιμαζόμαστε για αυτό το πανηγύρι. Είναι μεγάλη μας χαρά. Έχω πει εδώ και στους ενωρίτες ότι ο Άγιος Νικόλας έχει πολύ μεγάλη παρησία στο Θεό, κάνει πάρα πολλά θαύματα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα και κοιτάμε να τον τιμήσουμε όπως πρέπει, αλλά κυρίως να τον πανηγυρίσουμε. Είναι ο Άγιος της πατρίδας μας πραγματικά, τον ευλαβούμαστε ιδιαίτερα όλοι μας τον Άγιο Νικόλαο, ένας Άγιος ο οποίος βέβαια με το βίο του μας έδειξε πολλά, έτσι, να μιλήσουμε να πούμε και δύο λόγια για το βίο. Είναι ένας Άγιος ο οποίος είναι, εγώ θα τον χαρακτήριζα εθνικό Άγιο, γιατί νομίζω έχει συνδεθεί και με το ναυτικό, έχει συνδεθεί με την Ελλάδα, είναι ένας Άγιος ο οποίος, όπως λένε και οι Χιλανδαρινοί, οι πατέρες στη Μονή Χιλανδαρίου, έτσι, έχει πολύ μεγάλη παρησία στο Θεό και θα πρέπει να τον εορτάζουμε όπως θα έπρεπε. Έτσι. Την ευχή σας να ζητήσουμε και πάλι. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Πάτερ. Εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την εκπομπή σας και θα ήθελα να πω και να μεταφέρω τις ευχές μου σε όλη την Ελλάδα και στους φυτιώτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και να πω μάλιστα να χαιρετήσω όλο τον κόσμο με μία φράση την οποία τη λένε εδώ οι φυτιώτες τα Χριστούγεννα, γιατί για τα Χριστούγεννα οι φυτιώτες ετοιμάζονται από σήμερα, από την ημέρα του Αγίου Νικολάου και τελειώνουν έτσι την ημέρα των κέδρων. Είναι μια γιορτή για αυτούς και είναι κέδρα στην πλατεία του χωριού και κάνουν χωριό, κάνουν χορό μεγάλο.
και χαιρετάνε τον κόσμο με την πρόταση «Μέλιντα Μπάμπο», «Κόλιντα Μπάμπο» και «Χριστός γεννάται», και εύχομαι και είμαι σίγουρος πως φέτος αυτή η νέα χρονιά, η χρονιά του 2023, αλλά και τα Χριστούγεννα που θα μας έρθουν, θα είναι μια πλέον καλή χρονιά για όλους μας. Έτσι. Αμήν. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίω, Χρόνια να είστε πολλά. καλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει λοιπόν η Φυτιά της Βέρειας, ο Πολιούχος Άγιος της, ο Άγιος Νικόλαος. Συνδεθήκαμε, μιλήσαμε βέβαια, με μεγάλη χαρά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για σήμερα βέβαια, και είναι μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και σήμερα, της Ορθοδοξίας μας. Άγιος Σάββας ο Ιγιασμένος τιμάται, οπότε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο στο σημείο αυτό και να πάμε μετά στην επόμενη μας σύνδεση.